Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σίετο, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Νάπολης. Καλημέρα κύριε καθηγητά, οδεύετε κι εσείς. Καλημέρα κύριε Τάκη, καλημέρα κυρία Κοραή, καλημέρα στους ακροατές σας, όσο καλημέρα μπορεί να είναι η σημερινή μέρα. Πολύ σωστά το λέτε. Οδεύει και η Ιταλία σε γενικό lockdown? Και στην Ιταλία η κατάσταση είναι δραματική. Εγώ είμαι στην Νάπολη. Τα τελευταία 24 ώρα, να φανταστείτε ότι λόγω των τεράστιων ελλείψεων στο σύστημα υγείας, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, σχηματίζονται ουρές αυτοκινήτων έξω από τα νοσοκομεία. Οι γιατροί προσπαθούν να παρέχουν οξυγόνο στα αυτοκίνητα σε όσους χρειάζονται μέχρι να αδειάσουν κλίνες και να νοσηλευτούν. Χαρακτηριστικό είναι ότι εχθές, μάλιστα, σε νοσοκομείο της Νάπολης βρέθηκε ασθενής νεκρός στην τουαλέτα πριν προλάβει να νοσηλευτεί σε κάποια κλίνη από το νοσοκομείο. Η κατάσταση είναι δραματική πραγματικά. Κύριε καθηγητά, τι λένε τα μαθηματικά μοντέλα? Πάμε για... Δεν μπορεί να υπάρξει, ας πούμε, μία ανακοπή. Τι δείχνουν αυτά? Τα μέτρα δεν θα πιάσουν? Κυρία Κουραή, η ομάδα μου έχει ασχοληθεί από την αρχή της πανδημίας στη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη της εξέλιξης της. Είχαμε προβλέψει ήδη από τον Απρίλιο ότι θα έρθει ένα δεύτερο κύμα το φθινόπωρο και άλλες επιστημονικές ομάδες. Το θέμα είναι ότι τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να γίνουν πολύτιμος σύμμαχος σε αυτήν την προσπάθεια, αλλά δεν αρκούν. Και το λέω αυτό διότι η ένταση του δεύτερου κύματος, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη σε όλες τις χώρες από ό,τι φαίνεται, οι χώρες στην Ευρώπη μία μετά την άλλη αναγγέλνουν καθολικά lockdown λόγω των υψηλών κρουσμάτων και των θανάτων. Εξαρτάται ακριβώς αυτό, η ένταση του κύματος, από τι θα γινόταν σχετικά με τα μέτρα που θα λαμβάνανε οι κυβερνήσεις, τα κράτη για να προστατεύσουν τον πληθυσμό. Φαίνεται λοιπόν ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες, ας μείνουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη, όλο αυτό το διάστημα των 7-8 μηνών έμεινε αναξιοποίητο. Από την άποψη ότι δεν γίνονται μπαλώματα, δεν πάρθηκαν μέτρα από τις κυβερνήσεις για να θωρακίσουν το κύριο, το σύστημα δημόσιας υγείας. Ναι, τι μέτρα συγκεκριμένα? Ας πούμε, δεν μπορούν ξαφνικά να δημιουργηθούν πολλαπλάσιες από αυτές που είναι ο μέσος όρος, δηλαδή, και τεχνικά, και το να έρθουν οι ΜΕΘ. Είναι και αυτό ένας αγώνας, από ό,τι μου είπανε. Να βρεθεί ΜΕΘ για να τοποθετηθεί. Κυρία Κουραή, το δεύτερο κύμα δεν ξέσπασε χθες. Το ξέραμε εδώ και 8 μήνες. Ως προς αυτή την άποψη, τα κράτη είχαν το χρόνο για να καλύψουν τις τεράστιες ελλείψεις. Άρα λέτε, κύριε καθηγητά, ότι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εδώ ίσχυσε σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή χαλάρωσαν στο τέλος του πρώτου κύματος, εκτιμώντας ότι το δεύτερο δεν θα είναι τόσο δυνατό και ο ιός τους περισσότερους τους έπιασε στον ύπνο? Καθόλου. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την άποψη. Δεν μας έπιασε στον ύπνο. Απλώς οι κυβερνήσεις ουσιαστικά δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους, ενώ επικαλούνται συνεχώς και εδώ στην Ιταλία και στην Ελλάδα την ατομική ευθύνη που αδαφισβήτητα πρέπει να υπάρχει. Τη δικιά τους την ευθύνη δεν την ανέλαβαν. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά. Στην Ιταλία τα τελευταία 10 χρόνια στο όνομα της ιδιωτικοποίησης και της βιωσιμότητας, αν θέλετε, των δημόσιων δομών υγείας, έγιναν περικοπές της τάξης των 37 δισεκατομμύριων ευρώ. Αλλά και εδώ, μη φαντάζεστε, και εδώ μνημόνια είχαμε. Και στην Ελλάδα, από το 2009 μέχρι το 2015, οι περικοπές ήταν 7,3 δις. Και καταργήθηκαν 10.000 κλίνες. Είχαμε και μνημόνια εδώ, βέβαια. Και το ξέρετε. Βεβαίως. Και ποιο είναι το τραγικό? Ότι σε αυτά τα 17 νοσοκομεία που έκλεισαν την τελευταία δεκαετία,
έκλεισαν και νοσοκομεία λοιμωδών νοσημάτων, τα οποία θα ήταν πολύτιμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ας πούμε το 2013 έκλεισε το νοσοκομείο ειδικών παθήσεων λοιμωδών στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γιατί κρίθηκε Μάλιστα. από την τότε κυβέρνηση αντιπαραγωγικό. Η προηγούμενη κυβέρνηση το 2017 έβαλε λουκέτο στο νοσοκομείο Θωράκου στην Πάτρα. Μάλιστα. Οι ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες. 50.000 γιατρούς στην Ιταλία, 6.000 στην Ελλάδα. Πού είναι όλο αυτό το διάστημα το οποίο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί από τις κυβερνήσεις? Και δεν αναφέρομαι μόνο κάνουμε, στις τωρινές κυβερνήσεις, αναφέρομαι και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Βεβαίως. Είναι διαχρονικό αυτό. Τώρα τι κάνουμε και να κλείσουμε με αυτό το ερώτημα και την απάντησή σας στη συνέντευξή μας. Γιατί σίγουρα θα τα ξαναπούμε, έχουμε μεγάλα δράματα μπροστά μας. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε, κύριε καθηγητά? Ακριβώς, κυρία Κοραή, δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Είμαστε, να θυμίσουμε, στην αρχή αυτού του μεγάλου κύματος. Ο χειμώνας είναι μπροστά και θα υπάρχει ακόμα περισσότερο περιπλοκή όταν αρχίσει η περίοδος της εποχικής γρήπης. Το σύστημα θα πιεστεί πάρα πολύ, ήδη έχει φτάσει στα ωριά του από την άποψη των διαθέσιμων κλινών ΜΕΤ και από αυτή την άποψη αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα, το δημόσιο σύστημα υγείας δεν θα αντέξει. Χρειάζεται άμεση επίταξη των δομών στον ιδιωτικό τομέα. Τα όταν πάντα. Εννοούμε επίταξη, επίταξη, εννοούμε άμεση, αυτό που εννοεί η λέξη, χωρίς αποζημίωση. Ήδη έχουμε δοθεί αρκετά για τον ιδιωτικό μάλιστα. τομέα. Ήδη έχουν δοθεί 60 εκατομμύρια. Το κρατάμε και αυτό, εντάξει, βέβαια. Ας μην έχουν τόσο μεγάλα κέρδη αυτή την περίοδο που υπάρχουν εκατόμβες νεκρών και η κατάσταση είναι δραματική. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα ξαναπούμε. Κουράγιο σε όλους και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας.